Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έναν Ρόι εμείς έχουμε στην καρδιά μας μόνο. Τον Ρόι, ποιον? Darplay. Τον Darplay, ναι. Οι ποδοσφαιρικοί έχουν το Μακάι και το Ρόι Θρόβερς. Έτσι. Μακάι, ε. Μακάι, ναι. Παιχτάρα. Με τα δύο Α. Μακάι. Ναι. Λα Κορούνια. Λοιπόν, εσείς κύριε τι έχετε, για πέστε. Εμείς. Ναι, εσείς. Παιχνίδι. Ναι, το ξέρω ότι έχετε παιχνίδι. Ναι. Και έχετε και ξύλο σήμερα. Δηλαδή, έχει ξύλο σήμερα. Έχει... Κοίτα, ναι. Το θέμα είναι ότι ο Λίβερτους είναι μια ομάδα που είναι ή του ύψους του βάθους. Αυτό είναι το σημαντικότερο έτσι, απόφευμα μέχρι στιγμής. Η κακή συγκυρία είναι ότι ο Ολυμπιακός τη βρίσκει με δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες. Η μία είναι από το Μιλάνο για το πρωτάθλημα την Κυριακή και η άλλη είναι την Τρίτη από τη Ζάλγκυρης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς για μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Εν δυνάμει έχει κάποιες πιθανότητες να μπει στα play-off με ρεκόρ 8-10. Δεν είναι και ότι πιο βολικό για το φιλοξενούμενο να πηγαίνει σε τρίτο σερί εντός έδρας παιχνίδι έχοντας χάσει τα δύο προηγούμενα. Σύμφωνοι, ναι. Επίσης νομίζω... Βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει τα απόϊτα. Και αυτό είναι ανησυχητικό για την Μπολόνια. Να το δούμε και ανάποδα λίγο. Σίγουρα, σίγουρα. Αν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τη Μονακό μπορεί να τον έβρισκε λίγο μπόσκο. Ναι. Λίγο με έλλειψη συγκέντρωσης, ξέρεις, λίγο πιο χαλαρό. Τώρα σίγουρα θα θέλει να αντιδράσει άμεσα. Είναι γι' αυτό που πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση. Επίσης υπάρχει ένα παιχνίδι που ομολογώ ότι όταν το περιέγραφα πριν από ένα μήνα αυτό το 117-71 στο ΣΕΦ με τη Βίρτους, σε μια διακοπή πήγα και είδα πότε είναι το παιχνίδι του δεύτερου γύρου και είπα ότι είναι κακό ότι είναι σε ένα μήνα μόνο. Συμφωνούμε. Γιατί πάντα όταν έχεις νικήσει τον αντίπαλό σου 46 πόντους, θέλει να βγάλει αντίδραση. Ναι, ναι, ναι. Εδώ με ξεφτύλιζες κιόλα, συγγνώμη που τη λέω τη λέξη. Όχι, εντάξει, προφανώς. Αλλά 46 πόντοι είναι αυτοί. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, συν τα αγωνιστικά που μπορούμε να αναφέρουμε, καθιστούν το παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Και πολύ κομβικό για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να μείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούργια στην Ευρωλίγκα, μετά από 20 χρόνια επέστρεψε. Θυμίζω ότι η τελευταία συμμετοχή ήταν το 2008, όχι 20, αλλά 15, εντάξει. Έχει πάρα πολύ εμπειρία Ευρωλίγκας, με παίκτες όπως είναι ο Σεγγέλια, ο Χάκετ, ο Λούντμπεργκ, ακόμα ο Τεόντος φυσικά, που παρότι είναι στη δύση της καριέρας του και μεγάλα σουτ μπορεί να βάλει και να δημιουργήσει και είναι και ο πρώτος δημιουργός της Βίρτους. Έχει Νιάτα με τον Παγιόλα, με τον Μάνιον. Εντάξει, οπότε μιλάμε για ένα ντέρμπι για μένα. Ένα παιχνίδι το οποίο η λογική λέει θα κριθεί στη λεπτομέρεια. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το εξής, να βάλει περισσότερους πόντους από την Τρίτη, να είναι πολύ καλύτερος επιθετικά δηλαδή, πιο εύστοχος και πιο αποτελεσματικός. Και παρόμοιος αμυντικά. Μπράβο, ναι. Άμα μπορέσει να το συνδυάσει αυτό, έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες, γιατί εντάξει, είναι ανώτερη ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει μεγαλύτερη χημεία, περισσότερη ποιότητα. Αλλά για τη σειρά των λόγων που αναφέραμε, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επίσης η Βίρτους έχει 3 νίκες στα τελευταία 4 παιχνίδια, έτσι. Είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση και ξέρει ότι αν νικήσει σήμερα... Στην Ευρωλίγκα, έτσι, στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα, ναι. Αρχίζει και αχνοφαίνεται η οκτάδα. Έτσι, εντάξει, νομίζω ότι το τέλος δεν θα την πάρει τη θέση, υπάρχουν πολύ καλύτερες ομάδες, αλλά σίγουρα δεν είναι εκεί απλά για να παίξουν. Παλεύουν ό,τι τους αναλογεί να το διεκδικήσουν. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός front line, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, αν ο Φάλ, ο Μπλακ και ο Μπόλο Μπόι τροφοδοτηθούν σωστά και είναι σε καλή κατάσταση, δεν νομίζω ότι μπορούν ούτε από τον Ζαϊτέ ούτε από τον Μπάκο να απειληθούν. Και σίγουρα αυτό το 27,6 στο τρίποντο, ρε φίλε, του Μονακό δεν μπορεί να επαναληφθεί εύκολα τον Ολυμπιακό. Αυτό λέει λογική. Έτσι αυτό είναι. Λέει λογική. Όπως λέγαμε την Κυριακή με τον Παναγιώτη Κεφαλά που περιέγραφε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ότι είναι δύσκολο να βάλει 21 τρίποντα στο Μονακό. Okay, ναι. Ο Ολυμπιακός, αλλά η ίδια ομάδα είναι, δηλαδή και η απόσταση είναι ίδια. Ναι. Που σουτάρει ο παίχτης. Okay. Καλό θα ήταν να κρατήσουμε κανένα, λέγαμε. Θα μου πεις στο Μονακό, ναι, θα μου πεις στο Μονακό όμως, το ξύλο που τρως και το ξύλο που δίνεις, είτε για να παίξεις άμυνα, είτε για να ξεμαρκαριστείς και να σουτάρεις, επηρεάζει πολύ την εκτέλεση. Okay, συγκριτικά με το μάτς με την ΑΕΚ. Και η κόπωση που έχει στην άμυνα. Βέβαια. Η δύναμη που καταναλώνει ο παίκτης για να μαρκάρει τον αντίπαλο, τον κάνουν αμέσως πιο ευάλωτο στην επίθεση. Ακόμα και στις βολές. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε 9 βολές την Τρίτη, έχοντας μέχρι εκείνο το μάτς 86% σαν ομάδα, είναι απόρρια και της κόπωσης. Οι τρεις του Σλούκα είναι το πιο περίεργο. Ναι, ο Ολυμπιακός όμως αυτό πρέπει να το. Γιατί ο Σλούκας είναι το 92%, έτσι δεν είναι. Σουτάρει με σχεδόν 9,5 στις 10 βολές. Αυτό είναι κάτι από το οποίο όμως θα βλέπουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να βάλει έναν πόλο επιθετικό δίπλα στο Σλούκα
όταν κλείνουν τα παιχνίδια, που από το Ρώσιο αυτή τη στιγμή είναι ο Κάναν για μένα, θα το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ξέρεις, γιατί διαφωνούμε εδώ, ξέρεις γιατί. Γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει τελείως διαφορετική εικόνα αν ο Γουόκαπ ήταν κοντά στο μεσόωρο εμφανίσεων του, όχι στο πικ του, στο μάτς με τη Μονακό. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πόλος. Γιατί το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού επηρεάζεται πολύ από τη μέρα του Γουόκαπ. Και από τον Λαρετζάκη. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί είναι σταθερά καλός ο Γουόκαπ. Ναι, δεν διαφωνώ. Μια κακή εμφάνιση έκανε μόνο την τρίτη. Ο οποίος ρίχνει τον παρόδο, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχει και ένα θεματάκι στη μέση φέτος. Όχι ικανό να τον αφήσει έξω, αλλά δεν είναι 100% υγιής. Παρ' όλα αυτά κάνει φοβερή χρονιά. Να πω ένα σημαντικό ότι θα έχει περίπου 350 φίλους του Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σημαντική παρουσία για παιχνίδι Ευρωλίγκας. Μια ποδοσφαιρικό παιχνίδι ευρωπαϊκό είναι πολύ λίγοι αυτοί, αλλά για μπάσκετ είναι πάρα πολύ. Γιατί είναι και αυτοί που έχουν ταξιδέψει μαζί με το τσάρτερ της αποστολής, ήταν και στο Μονακό δηλαδή 120, και περίπου 200-250 φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, ήταν λήφτητες, ξέρεις, που θα θέλουν να πάνε από το παιχνίδι. Θα έχει δυναμική παρουσία δηλαδή ο Ολυμπιακός. Σε μια έδρα που το τελευταίο μάτι ήταν αυτό το τρίποντο του Τόμιτς, αν θυμάσαι. Πίσω από τη σέντρα που είχε βάλει. Μπράβο, ναι. 20 χρόνια μετά. Εντάξει, μιλάμε για την μπασκετομάνα της Ιταλίας, έτσι. Την Πολωνία. Βέβαια. Και όσοι είναι εκεί να δοκιμάσουν τορτελίνια, έτσι. Καλά, το ξέρα ότι κάτι θα πεις τέτοιο ακούνε. Για το φινάλε. Και ένα καλό σπρεσάκι. Και έχω και ένα άλλο φινάλε, ότι σήμερα έχει γενέθλια Ολυμπιακός, έτσι. Είναι 3 χρόνια και ο Μπαρτζόκας. Α, ο Μπαρτζόκας είναι στον Ολυμπιακό, όχι ο Ολυμπιακός. Σήμερα, ναι, ανακοινώθηκε η επιστροφή του. Μάλιστα, ωραία. Να πάω άλλο, νομίζω. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Ε, Νίκο. Καλή σου μέρα.